Σε καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια κρίσιμη φάση αυτού του εκλογικού αγώνα. Σε τρεις μέρες, τέσσερις, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει αν θέλει να κρατήσει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει αν θα πρέπει να εκτιμηθούν εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που με σύνεση, αλλά κυρίως με ευθύνη, μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, τράβηξαν και κράτησαν τη χώρα με πάρα πολλές απώλειες, με πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο λαό μας, αλλά κράτησαν τη χώρα και είμαστε σήμερα μία από αυτές τις δυνάμεις που διεκδικεί την ψήφο σας, την ψήφο του ελληνικού λαού. Είμαι βέβαιος ότι ο στόχος που έχει βάλει ο Πρόεδρος και το ΠΑΣΟΚ να είναι η τρίτη δύναμη, βλέποντας τη δική σας σημερινή παρουσία, είμαι βέβαιος και είμαι αισιόδοξος ότι αυτός ο στόχος θα γίνει πραγματικότητα. Φίλες και φίλοι, και 3,5 χρόνια μετά αφότου παρέδωσα την βουλευτική μου έδρα στο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ανήκε, μπορώ να ξαναπώ συντρόφισσες και συντρόφοι. Πρέπει να σας πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τη σημερινή σας παρουσία. Ξέρω τις στιγμές, ξέρω τις δυσκολίες, έχω γυρίσει αρκετά μέρη της Ελλάδας. Βλέπω όμως τώρα εδώ ότι τις τελευταίες μέρες ο κόσμος της παράταξης σκέφτεται ξανά. Και αυτό που εγώ θέλω να συνεισφέρω στη σκέψη του είναι ότι ήρθε η στιγμή, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το ΠΑΣΟΚ να απελευθερωθεί από τα δεσμά μιας συνευθύνης και να εκφέρει ξανά το δικό του αυτόνομο πολιτικό λόγο. Ο αυτόνομος πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ μας έλειψε αυτά τα χρόνια και πρέπει να τον ξανασυγκροτήσουμε με βάση τις καινούργιες πραγματικότητες της χώρας. Όταν, μάλιστα πολύ περισσότερο, οι άλλοι φορείς της συνευθύνης αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, στην πραγματικότητα τυχοδιοκτούν πολιτικά. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία προσήλθαν πολύ καθυστερημένα στο τρένο της ευθύνης που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ να το οδηγήσει από τον Μάιο κυρίως του 2010. Το Μάιο όμως του 2010, όταν κλείθηκε η Βουλή να ψηφίσει την πρώτη σύμβαση, το πρώτο μνημόνιο, για να μπορέσει να διασωθεί η Ελλάδα από τη χρεοκοπία στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας του κυρίου Καραμαλή και της Νέας Δημοκρατίας, ο τότε πρωθυπουργός, ο τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, διέπραξε ένα ιστορικό πολιτικό σφάλμα. Αυτό το σφάλμα συνεχίζουμε να πληρώνουμε σήμερα. Ποιο ήταν? Ότι οδήγησε, παρά τις εισηγήσεις που είχε και από τον Βενιζέλο και από πολλούς από εμάς, τη Νέα Δημοκρατία να κρυφτεί πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Καραμαλής μαζί με τον υπουργό του Σαμαρά που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία απελευθερώθηκαν και διασώθηκαν από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε, ο οποίος δεν απέτησε από τη Βουλή να ψηφιστεί η σύμβαση με 180 ψήφους όπως λέει και το Σύνταγμα στο κάτω-κάτω. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά να διασωθούν. Να διασωθούν και να ξεκινήσουν έναν αντιπασοκικό, αντιμνημονιακό και αντιευρωπαϊκό αγώνα επί 2 χρόνια. Με μια λησαλαία αντίδραση, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το εθνικό καθήκον το οποίο επιβάλλεται από εκείνες τις συνθήκες. Γιατί η χώρα είχε χρεοκοπήσει. Η χώρα ήταν σε εθνική κρίση. Η εθνική κρίση επιβάλλει εθνική υπευθυνότητα. Η εθνική υπευθυνότητα στις πολιτικές δυνάμεις επιβάλλει νυφαλαιότητα, συνεργασία, διάλογο, συνεννόηση και συνευθύνη.